Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λέμε καλησπέρα αμέσως στον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρος του δικτύου Real Estel. Καλησπέρα σας, κύριε Μπάκα. Καλησπέρα, κύριε Παραδείση. Θα μιλήσουμε για τα ενοίκια σε λίγο και τι συμβαίνει στην αγορά των ακινήτων. Και πάμε να πούμε καλησπέρα και στον κύριο Ανδρέα Παπαδαντονάκη, ειδικός γραμματέας Ολμέ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, είμαστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε από εσάς, από την Ολμέ. Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Νομίζω ότι έπρεπε να εμφανιστούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί και έχουμε ένα πρόβλημα γενικότερα στην περιφέρεια. Δεν βρίσκουν στέγη? Ναι, επαναλαμβάνεται το πρόβλημα που έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπου η ανέβρεση στέγης έχει γίνει μια περιπέτεια για τους συναδέλφους. Τόσο επειδή δεν υπάρχει, ξέρετε, όσο η τουριστική περίοδος τραβάει προς το φθινόπωρο μέχρι και τον Οκτώβριο μήνα, σπίτια δεν υπάρχουν, αλλά και όπου μπορούν να βρουν, θα πρέπει να καταβάλουν το μισό ή και πολύ παραπάνω από το μισθό τους. Απλησίασες είναι οι τιμές, δηλαδή. Μια σχετικά αξιοπρεπή στέγη, ξέρετε. Ναι, είναι απλησίασες οι τιμές, λέτε. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ενοίκια. Ναι, σκεφτείτε ότι ένας νεοδιόριστος παίρνει λίγο λιγότερα από 750 ευρώ το μήνα. Πολλές φορές, ειδικά σε περιοχές όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, τα ενοίκια που καταβάλλονται για μία γκαρσονιέρα μπορεί να φτάνουν τα 7 και τα 8, τα 700 και τα 800 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι απελπιστική. Να σας πω απλά ότι πριν από λίγα χρόνια είχαμε δει συναδέλφους να κοιμούνται σε αποθήκες. Στη Σαντορίνη κοιμόντουσαν στην παραλία. Στα Χανιά κοιμόντουσαν στο αυτοκίνητο μέσα κάποιοι συνάδελφοι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, η οποία δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκε όλο αυτό το διάστημα. Άρα δηλαδή το φαινόμενο θα δούμε σε επανάληψη και φέτος? Έτσι φαίνεται, γιατί είχαμε και αρκετούς διορισμούς φέτος. Δεν αφορά βέβαια μόνο τους συναδέλφους. Το πρόβλημα αφορά και τους ονοκληρωτές, καμιά φορά και τους μόνιμους. Αλλά ήδη έχουμε αρκετές καταγγελίες συναδέλφων και κλήσεις για βοήθεια, γιατί βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση. Είναι μετά τη χαρά του διορισμού, έρχεται η τιμωρία του διορισμού, που είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Και η τραγικότητα και η ρεαλιστικότητα. Να σας ευχαριστήσουμε. Όμως θέλω και την άποψη από τον κύριο Μπάκα. Κύριε Μπάκα, έτσι είναι? Κύριε Παραδείση, ο κόσμος ομοίγει έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ θα σας αναφέρω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, εκτός από τις οικογένειες, τους φοιτητές, η απόγνωση πλέον είναι και η εκπαιδευτική. Σκεφτείτε, έχουμε μια αύξηση του ζητούμενου μισθωμάτων ακόμα και 35% σχέση με το 2018. Όσον αφορά το Δήμο Χανίων, έχουμε 4.200 ακίνητα και γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος Ολμέ, πάρα πολύ εκπαιδευτικοί, όταν μπαίνουν συλλογική να αναζητήσουν κατοικία, βλέπουν ότι υπάρχει σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα, ενώ αν βρουν ένα ακίνητο, πολλές φορές ζητούν μισθώμα για ένα σπίτι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, είναι από 650 ευρώ και αγγίζει ακόμα και 750 ευρώ. Η ίδια εικόνα είναι και στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα βλέπουν πολύ μικρή διαθεσιμότητα ακινήτων. Οποιοδήποτε ακίνητο είναι διαθέσιμο είναι άνω των 600 ευρώ ζητούμενο μίσθωμα. Σχεδόν στην Καλαμάτα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, έχουμε 1.100 ακίνητα και γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις, όταν αρχές Αυγούστου ήταν μόλις 850. Τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Καλαμάτα, τα ζητούμενα μισθώματα ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και 450-500 ευρώ για ένα σπίτι 45 τετραγωνικά μέτρα. Η ίδια εικόνα είναι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, κύριε Παραδείση. Σκεφτείτε τώρα όμως σε περιοχές όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη. Είχαμε κάνει σχετικό ρεπορτάζ για τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμα και τους εποχιακούς υπαλλήλους. Και βλέπαμε ζητούμενα μισθώματα για τους καλοκαιρινούς μήνες για 3 και 4 μήνες, ακόμα και 10 και 15.000 ευρώ για το τετράμινο. Είναι μη κατανοητά, μη λογικό για τους εκπαιδευτικούς, για τους κατοικούς λειτουργούς γενικότερα της χώρας μας να μην υπάρχει μια μέρημνα όσον αφορά τη στέγαση, όταν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σε ένα νησί, σε μια περιοχή, στην υπηρετική χώρα, να κάνουν μάθημα στα παιδιά μας. Μεγάλο το πρόβλημα. Κύριε Μπάκα, νομίζω ότι θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, γιατί εδώ πρέπει να ασκηθεί πίεση για να βρεθεί μια λύση. Και χρειάζονται άμεσα μέτρα αναχέτησης του κόστους στέγασης, ιδιαίτερα σε περιοχές που βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μικρή εθεσιμότητα κινήτων και ιδιαίτερα για ανθρώπους, για κατοικούς λειτουργούς, τους οποίους τους χρειαζόμαστε στις περιοχές. Ναι. Και βεβαίως παρατηρείται το φαινόμενο ότι κανείς δεν θέλει να νοικιάσει εκπαιδευτικό, γιατί ξέρετε, υπάρχουν οι πλατφόρμες που παίρνουν περισσότερα. Για παραδείση, στα Χανιά νοικιάζουν σπίτια τον Οκτώβριο μήνα, έστω και τον Μάιο μήνα και μετά λένε στο φοιτητή, πάρε τα μπουγαλάκια σου και φύγε. Ναι, μετά δεν έχει σπίτι, τον νοικιάζουμε με τη μέρα. Και οι κλειδιτέ και φίλοι, κύριε Παραδείση, μπαίνουν στη λογική και όλα τα παιδιά, όταν έχουν εξεταστική περίοδο, να δώσουν μαθήματα δηλαδή, δηλαδή να πάνε σωστά να γράψουν εξετάσει, μπαίνουν στη λογική και ψάχνουν να βρουν ξενοδοχείο για να μείνουν. Αντιλαμβανόμαστε γενικότερα
πόσο αυξητικές είναι οι τάσεις στη δεδομένη χρονική στιγμή για το κόστος στέγασης, πώς μια οικογένεια πολλές φορές δεν μπορεί να στείλει το παιδί της να πάει να σπουδάσει πραγματικά στη σχολή που επιθυμεί, διότι δεν διαθέτει τα χρήματα για την ενοικία της κατοικίας. Τόσο μάλλον τώρα για έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος παίρνει 800 με 850 ευρώ. Δεν είναι λογικό να τα πάνε πάνω από το 70% του μισθού του για το κόστος στέγασης. Πώς θέλει αυτός ο άνθρωπος και για ποιο λόγο να πάει να πάρει αυτή τη θέση. Είδαμε και το παράδειγμα της γιατρού, αν θυμάστε, στην Ιού το καλοκαίρι που παραιτήθηκε. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά. Ελπίζω να υπάρξει κάποια λύση.